Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως είναι γνωστό, χθες είχαμε τις εκλογές στη Γαλλία. Τα αποτελέσματα ήταν περίπου αναμενόμενα. Οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές αποδείχθηκαν ότι συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλοι όλα, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι εκλογές στη Γαλλία είναι βαρόμετρο και ίσως δρομολογήσουν εξελίξεις για ολόκληρη την Ευρώπη, καθότι η Γαλλία θεωρείται το πολιτικό εργαστήρι της Ευρώπης. Επειδή δεν τα ξέρουμε λοιπόν όλοι όλα, θεώρησα σωστό να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος και υπηρέτησε με πίστη και εντιμότητα την δημοσιογραφία, κάτι που είναι σημαντικό για τις μέρες μας. Εκτός αυτού είναι άνθρωπος που είναι και καλομαθής και έχει παρακολουθήσει για πολλά χρόνια τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας και τις παρακολουθεί, και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια από τον δημοσιογράφη Μιχάλη Ψήλο, διευθυντή της ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής. Κύριε Μιχάλη, καλώς ήρθατε. Κάνατε ποδαρικός, κάνετε στο κανάλι μας. Καταρχάς πέστε μας πώς κρίνετε τα αποτελέσματα των εκλογών και μετά θα δούμε τις συνέπειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καλλιτερίδη. Το αποτέλεσμα ήταν σαφές και αναμενόμενο. Η ακροδεξιά εθνική συσπήρωση της Μαρί Λε Πεν και του βαφτιστικού της, όπως λένε στη Γαλλία, του Ζορντάν Μπαρντελά, του 28χρονου υποψήφιου πρωθυπουργού της Γαλλίας, η πρωτιά της ήταν αναμενόμενη και ουσιαστικά ουδίστηκε να το αμφισβητούσε. Μάλιστα, κατόρθωσε να αυξήσει και το ποσοστό που πήρε σε σχέση με τις πρόσφατες ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Την ίδια ώρα είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε μια εσπευσμένα συγκροτημένη αριστερά, ενιαία αριστερά, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, με 28%, και στην τρίτη θέση ήρθε δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα με το πώς το σκέφτεται κανείς, το κόμμα του κύριου Μακρόν, το Ensemble, το Μαζί, όπου πήρε λίγο πάνω από το 20%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι στη Γαλλία σήμερα υπάρχουν τρία μεγάλα μπλοκ. Τρία μεγάλα μπλοκ που ουσιαστικά και χωρίς υπερβολές το ένα μισεί το άλλο. Και αυτό θα δούμε πώς θα φανεί στο δεύτερο γύρο της προσεχούς Κυριακής, όπου θα παιχτεί και το αν η κυρία Λε Πεν και ο κύριος Μπαρντελά θα έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Είτε έχουν είτε δεν έχουν οι ακροδεξιοί ηγέτες την απόλυτη πλειοψηφία, η Γαλλία μπαίνει σε μια τέρα ιγκόγνητα, μπαίνει σε μια ένα άγνωστο έδαφος που ουδής ξέρει πώς θα λειτουργήσει στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα τρία χρόνια που ο πρόεδρος Μακρόν έχει ακόμα να διανύσει στην τελευταία θητεία του ως πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, θα είναι πραγματικά πολύ ταραγμένα. Είτε η κυρία Λε Πεν και ο κύριος Μπαρντελά έχουν τελικά την κυβέρνηση, είτε όχι. Η Εθνοσυνέλευση θα είναι εχθρική απέναντι στον Γάλλο πρόεδρο και εχθρική σε ό,τι αφορά μια σειρά ζητήματα που αφορούν κυρίως την εσωτερική πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο κύριος Μακρόν προχώρησε στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία από 60 στα 64 χρόνια, και επίσης ό,τι αφορά το μεταναστευτικό υιοθέτησε προτάσεις που ουσιαστικά πιο πολύ τις είχε το κόμμα της άκρας δεξιάς, η Εθνική Συσπήρωση. Αυτά λοιπόν τα πράγματα οδήγησαν τελικά και στο αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι η Γαλλία, όπως είπατε σωστά, ως πολιτικό εργαστήρι, αλλά και όχι μόνο, ως δεύτερη οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης, πώς θα επηρεάσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Και σίγουρα θα την επηρεάσει. Γιατί όπως επηρέασε για παράδειγμα το Brexit πριν από 8 χρόνια, με το δημοψήφισμα που έκανε ο τότε Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Κάμερον, ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι λοιπόν, χωρίς να μιλάμε βέβαια για ένα Frexit, για μια έξοδο της Γαλλίας από την Ευρώπη, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ούτε η Λε Πεν το θέλει, ούτε έξοδο από το ευρώ μιλάει πια, ούτε για έξοδο από το ευρώ μιλάει πια. Σίγουρα όμως θα επηρεάσει αντικειμενικά την κατάσταση στην Κομισιόν. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπαρντελά λέει, η Γαλλία πρόσφατα, ξέρετε, μπήκε σε πειθαρχική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει πολύ υψηλά ελλείμματα, 5,5% και πολύ υψηλό χρέος. Και πρέπει να ακολουθήσει με βάση αυτή την απόφαση μερικές εισηγήσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να περικόψει ελλείμματα και χρέος. Ο κύριος Μπαρντελά και η Λε Πεν αρνούνται να το κάνουν.
Αν λοιπόν η νέα κυβέρνηση υπό την κυρία, τον κύριο Μπαρντελά και υπό την επίβλεψη της κυρίας Λεπέν αρνηθεί ή έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πάρα πολύ εύκολο και άλλες μικρότερες δυνάμεις που έχουν ανάλογα προβλήματα στην Ευρώπη να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Κύριε Ψήδο, κρατήστε λίγο τη σκέψη σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής, δύο πράγματα, για να μην σας διακόπτω. Πρώτον, κατά πόσον η αυξημένη προσέλευση επηρέασε τα αποτελέσματα, γιατί οι δημοσκοπήσεις έφεραν γύρω στο 36-37% τη ΛΕΠΕΝ και είδαμε ότι πήγε στο 34%, που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα κινητοποιήθηκαν οι λαϊκές μάζες, είχαμε και διαδηλώσεις και αυτό μείωσε κατά κάποιο τρόπο τα ποσοστά. Το δεύτερο είναι, δεν αποτελεί έκπληξη το ποσοστό της Ενωμένης Αριστεράς σε αυτού του μετόπου που συνέπηξαν. Σε ό,τι αφορά την... Και τι γίνεται με το δεύτερο γύρο. Πού πιστεύετε, τι συμμαχίες θα γίνουν στο δεύτερο γύρο. Υπάρχουν κόμματα που μπορούν να πάνε από εδώ ή από εκεί και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου. Υπάρχουν καταρχήν τα θέματα της συμμετοχής. Η συμμετοχή ήταν γύρω στο 69%, ποσοστό το υψηλότερο από τις εκλογές του 1988. Ίσως και από το 1981, αν θα δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από τις αποικίες της Γαλλίας. Η συμμετοχή αυτή θα έλεγα ότι βοήθησε λίγο καταρχήν το τέταρτο κόμμα, την κεντροδεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους, τους Ρεπουμπλικέν, οι οποίοι ενώ οι δημοσκοπήσεις τους δίνανε γύρω στο 6-7%, πήραν πάνω από 10%. Που σημαίνει ότι ένας κόσμος της λεγόμενης γκολικής δεξιάς πήγε στις εκλογές για εμπάσχει και ενισχύσει αυτό το ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι αυτό που φάνηκε στις εκλογές είναι το κοινωνικό κριτήριο. Και πραγματικά σύμφωνα με τα exit polls η Le Pen και το κόμμα της, του κύριου Μπαρντελά δηλαδή, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εργατικές τάξεις. Η εργατική τάξη, όσο και αν ακούγεται περίεργο, η εργατική τάξη στη Γαλλία. Και δεν πήγε στην αριστερά. Δεν πήγε στην αριστερά, ψήφισε Λεπέν, ψήφισε Μπαρντελά, ψήφισε ακροδεξιά. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι αυτοί είναι ακροδεξιοί. Όσοι ψήφισαν την Λεπέν και τον Μπαρντελά δεν είναι ακροδεξιοί ούτε φασίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί να είχαν ψηφίσει αριστερά, κέντρο, την κεντροδεξιά, αλλά είδαν ότι αυτό που οι ελπίδες που είχαν προδόθηκαν. Εξού και η άποψη που έχω ότι ουσιαστικά στη Γαλλία κάποιες προδομένες ελπίδες ζητούν λύση. Γιατί μέχρι τώρα ούτε ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος κεντρός Μακρόν. Είναι και ο ευστοχότατος, κατά την άποψή μου, τίτλος σε άρθρο σας που δημοσιεύθηκε στην Ναυτεμπορική, που αποτέλεσε και το έναυσμα για να κάνουμε την, ακριβώς, την συνέντευξη. Ναι. Νομίζω κύριε Καλλιτερίδη, ότι ακριβώς ούτε ο φιλελεύθερος Μακρόν και το κόμμα του επί 7 χρόνια τώρα, αλλά ούτε προηγουμένως και η κεντροδεξιά ή η αριστερά υπό τον Ολάντ, κατάφεραν ουσιαστικά να πετύχουν αυτό που λέμε να ενισχύσουν τις ελπίδες της γαλλικής κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Ψήλο, δεν θέλω να γίνω συνηγόρος του Μακρόν, προς Θεού, αλλά από ό,τι παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν, εμείς δεν είμαστε καλοτραφείς, τις εξελίξεις, τα προβλήματα αυτά, τα διαρθρωτικά της οικονομίας της Γαλλίας, αλλά και τα κοινωνικά σε σχέση με τη Γαλλία, είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Είχε πολλές αποικίες μουσουλμανικές και άνθρωποι που κατοικούν στη Γαλλία δικαίως κατοικούν, διότι πήραν τη γαλλική υπηκότητα ενώ ήταν οι χώρες τους έδαφος της γαλλικής δημοκρατίας. Αποικίες. Μιλάμε για την Αλγερία, ναι. Μιλάμε για την Τινησία και άλλες. Ναι, όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν τα κληρονόμησε ο Μακρόν και δεν τα πήγε άσχημα. Δηλαδή η Γαλλία δεν ακολουθεί καμιά πορεία που είναι παρακμιακή για να... Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πραγματικές αιτίες, μου απαντήστε για το Μελανσόν που πήρε αυτό το υψηλό ποσοστό, οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν τους ανθρώπους με τις προδομένες ελπίδες στην Λεπέν και όχι στην αριστερά, για παράδειγμα. Οι πραγματικές αιτίες θα έλεγα ότι είναι οι κοινωνικές αιτίες. Είναι οι αιτίες ουσιαστικά που βλέπουμε σήμερα τεράστια κομμάτια των πληθυσμών, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, να περιθωριοποιούνται, να νιώθουν ξένοι στην πατρίδα τους και επίσης να βλέπουν με αγωνία το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι αντίθετα με τις υψηλές ηλικίες, πάνω από 70+, στη Γαλλία που ψήφισαν Μακρόν, όλες οι άλλες που θέλουν μια ασφάλεια, δηλαδή μια συνέχεια, ναι, στη ζωή τους, σε όλες τις άλλες τις κοινωνικές κατηγορίες, ο Μακρόν ιτήθηκε πολύ παραπάνω από το 21% που πήρε το κόμμα του στις εκλογές.
ειδικά μάλιστα στη νέα γενιά, η λεγόμενη αριστερά, το νέο λαϊκό μέτωπο, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στους νέους ψηφοφόρους ηλικίας 17-24 ετών. Επίσης, η Λεπέν αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε κατηγορίες όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αγρότες. Είδαμε το τελευταίο διάστημα μεγάλες... Νομίζω ότι και στη Βρετάνη, που εκεί υπάρχει μια μειονότητα μέσα στη Γαλλία με τη δική τους γλώσσα, και αυτή για πρώτη φορά, ενώ μέχρι τώρα τα δικαιώματά τους τα υπεραψιζόταν η αριστερά, για πρώτη φορά διαβάζω ότι πήγε στη Λεπέν. Ακριβώς, θέλουν οι Γάλλοι, βλέποντας αυτήν τον κίνδυνο παρακμής, όχι μόνο της κοινωνικής τους κατάστασης, όχι μόνο της οικονομικής τους κατάστασης, γιατί όπως είπατε δεν είναι σε πιο άσχημη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι βλέπουν την παρακμή της δύναμης της χώρας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία παραδοσιακά και ιστορικά ήταν μια μεγάλη πολιτικά, γεωγραφικά δύναμη, ίσως και υπερδύναμη. Βλέπουν λοιπόν τώρα μια χώρα η οποία παρακμάζει, μια χώρα η οποία δεν παίζει κανέναν ρόλο ουσιαστικά. Χάνει απικίες στην Αφρική. Στην Πολυνησία. Έχει χάσει από την πλευρά των Ρώσων ουσιαστικά τις 3-4 μεγαλύτερες χώρες στις οποίες είχε πολύ μεγάλη επιρροή. Μιλάμε για τις υποσαχάριες, για τις χώρες του Σάχελ, τις υποσαχάριες Αφρικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει τον μέσο Γάλλο στη λογική ότι να τους δούμε και αυτούς. Ας δοκιμάσουμε και την Λεπέν, που δεν την έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ οι Γάλλοι ακροδεξιό κόμμα στην κυβέρνηση από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του στρατάρχη Πετέν, που ήταν ουσιαστικά δοσύλλογος των Γερμανών. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι Γάλλοι θέλουν μια λύση στις προδεμένες ελπίδες τους, την οποία λύση δεν την έδωσε κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα. Μένει να δούμε αν τελικά ο κύριος Μπαρντελά και η Λεπέν θα δώσει τη λύση, όμως σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι το πρόγραμμα της Λεπέν σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά θέματα και τα οικονομικά κυρίως, θεωρείται σε εισαγωγικά πάρα πολύ φιλολαϊκό, τάσεται έως λαϊκιστικό ακριβώς. Ουσιαστικά δεν είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται ότι θα κοστίσει περίπου πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι θα αυξήσει σοβαρά το χρέος και το δημόσιο έλλειμμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα δεν δίνει η κυρία Λεπέν και ο κύριος Μπαρντελά τις πηγές, τους πόρους χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος. Που σημαίνει πρακτικά δηλαδή ότι θα προχωρήσει η Γαλλία με μια κυβέρνηση Μπαρντελά Λεπέν στο άγνωστο, σε αχαρτογράφητα νερά. Πέστε μου για το Μελανσόν. Δεν ήταν μια μεγάλη επιτυχία αυτό της αριστεράς εκεί που υπήρχε να γίνει δεύτερο κόμμα και να διεκδικεί και την πρωτιά ίσως στο δεύτερο γύρο? Καταρχήν θα έλεγα ότι δεν είναι ο Μελανσόν που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μελανσόν είναι ένα από τα τέσσερα, η λεγόμενη ανυπότακτη Γαλλία είναι ένα από τα τέσσερα κόμματα που με τα οποία συνέπραξαν για να κάνουν το νέο λαϊκό μέτωπο. Ήταν ο πιο γνωστός, αλλά δεν είναι αυτός που καθόρισε την πολιτική. Θα έλεγα ότι το νέο λαϊκό μέτωπο έχει δυνάμεις πια που αφορούν τους λεγόμενους σοσιαλιστές, τον κύριο Ραφαέλ Γκλιξμάν, τον νέο πρόσωπο της γαλλικής κεντροαριστεράς, τον σοσιαλιστή ηγέτη, οι οποίοι έχουν ρίξει πολύ λάδι στο κρασί τους σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σύγκρουσης με την Ευρώπη όπως θα ήθελε ο κύριος Μελανσόν ως ανυπότακτη Γαλλία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βάζει ζητήματα σε πρώτη γραμμή βελτίωσης της καθημερινότητας των Γάλλων. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτά τα τέσσερα κόμματα, τα οποία έχουν πολύ διαφορετικές πηγές, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και μετά τις εκλογές, καθώς έχουν πολύ διαφορετικές προτάσεις και αποκλίνουσες πορείες. Τι προβλέπετε για το δεύτερο γύρο, τι εκτιμάτε? Είναι δύσκολο φυσικά να πει κανείς. Κοιτάξτε να δείτε, στο δεύτερο γύρο υπάρχουν περίπου 300 έδρες από τις 577. Υπάρχουν 300 έδρες στις οποίες θα λέγαμε υπάρχει αυτό το λεγόμενο τριγωνικό πρόβλημα. Δηλαδή, με βάση το νόμο, το γαλλικό, τον εκλογικό νόμο, όποιο κόμμα περάσει το 12,5% στο δεύτερο, μπορεί να κατέλθει και στο δεύτερο γύρο ο υποψήφιός του. Έτσι λοιπόν έχουμε 300 έδρες όπου έχουμε τρεις υποψηφίους. Υποψήφιο της ακροδεξιάς, υποψήφιο της αριστεράς και υποψήφιο του Μακρόν. Και σε κάποιες περιπτώσεις και της κεντροδεξιάς του τέταρτου κόμματος. Ήδη η αριστερά έχει πει. Εννοείται σε κάποιες περιφέρειες που πέρασε το 12,5%. Πέρασε το 12,5%.
Ήδη η αριστερά έχει πει ότι σε αυτές τις περιφέρειες που είναι τρίτο κόμμα ο υποψήφιός τους, θα αποσυρθεί. Θα αποσυρθεί προφανώς υπέρ του Μακρόν. Αντίθετα, η κεντροδεξιά οι Ρεπουμπλικέν δεν έχουν κάνει κανένα λόγο, ενώ το κόμμα του Μακρόν έβαλε αστερίσκους και είπε ότι ναι, βεβαίως θέλουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο στο δεύτερο γύρο, αλλά θα δούμε κατά περίπτωση, κατά περίσταση τους υποψηφίους, αν είναι κάποιοι σκληροί υποψήφοι του Μελανσόν για παράδειγμα και όχι κάποιος άλλος της γαλλικής αριστεράς, ενδεχομένως να μην τον ψηφίσουν ή να μην αποσυρθούν. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εντελώς. Αν είδα το Μελανσόν, είπε ότι ούτε μία ψήφος στην άκρα δεξιά. Είδα τη δήλωσή του. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δεν έχουμε κυβέρνηση της κυρίας του κυρίου Μπαρντελά, της ακροδεξιάς. Η Γαλλία μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη, ταραγμένη περίοδο. Εάν δεν κάνει κυβέρνηση, αν δεν αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο της Κυριακής η ακροδεξιά, ουσιαστικά λέει ο κύριος Μπαρντελά, εμείς θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Και ξέρετε γιατί. Θα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Μακρόν. Για να κεφαλαιοποιήσουν. Για να μπορέσει η Λεπέν, η Μαρίν Λεπέν το 27, να είναι αυτή που θα αναδειχθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση στην Γαλλία η οποία ίσως σε πιο λανθάνουσα μορφή υπάρχει, την πλησιάζει, μας αγγίζει σε όλη την Ευρώπη. Ήδη στην Ιταλία έχουμε την κυρία Μελώνη η οποία πριν από 1,5 χρόνο βγήκε πρωθυπουργός με το κόμμα της Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας, έχοντας ή όντως μεταφασιστικές αντιλήψεις, αλλά βέβαια τώρα έχει προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έχουμε την Ολλανδία, η οποία έχει ήδη κυβέρνηση με την συμμετοχή, με τον κύριο ρόλο της άκρας δεξιάς του κυρίου Γκέρτ Βίλντερς. Έχουμε αυστριακές εκλογές τον Οκτώβριο-Νοέμβρη και αν είναι πλέον σίγουρο ότι το αυστριακό λαϊκό κόμμα, φιλελεύθερο κόμμα, θα είναι πρώτο και θα μπορεί να αναλάβει να κυβερνήσει τη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν μια τάση. Έχουμε την Ουγγαρία που ήδη. Την Ουγγαρία η οποία ήδη πραγματικά. Έχουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία που για πρώτη φορά πήγαν δεξιότερα. Δεξιότερα και μετέχουν ήδη πρόσωπα από την άκρα δεξιά στις κυβερνήσεις τους. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία έχουμε τον Τούσκ βέβαια, ο οποίος είναι φιλοευρωπαϊστής, κέρδισε τις εκλογές, αλλά το ακροδεξιό κίνημα PiS εξακολουθεί να ανεβαίνει. Έχουμε στις χώρες όπως την Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου στην Πορτογαλία το Τσέγκα, το κόμμα αρκετά το ακροδεξιό, είναι τρίτο κόμμα πια και πολύ ισχυρό. Έχουμε στην Ισπανία το Vox, το οποίο είναι επίσης τρίτο κόμμα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μια στροφή προς την άκρα δεξιά, η οποία άκρα δεξιά θα έλεγα είναι πολύ διαφορετική και δεν πρέπει να την κατατάσσουμε στη λογική των Ναζί ή των ακραίων πολιτών. Πιο πολύ της αντισυστημικής. Είναι η αντισυστημική δεξιά, η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να δώσει λύσεις, αν λέγονται αυτές λύσεις, σε μια κοινωνία η οποία παρακμάζει και έχει σοβαρά προβλήματα. Κύριε Ψήλο, τώρα αυτή η λεγόμενη αντισυστημική δεξιά ή άκρα δεξιά, τι πιστεύετε, ασφαλώς τις προδομένες ελπίδες επενδύουν, μπορεί να δώσουν διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είτε οι χώρες είτε ολόκληρη η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ένα σοκ. Εννοώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τον προσανατολισμό της, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι ευρωβουλευτές που ακούσαμε, καλά δεν ακούσαμε τίποτα στην Ελλάδα, ούτε και οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι πράγμα είναι στην ουσία αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποτε υπήρχαν προσωπικότητες που ενέπνεαν, αν θέλετε ο Ντεστέν, στη συνέχεια ο διάδοχος του, ο φίλος του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Φρανσουά Μιτερό. Ναι. Ακόμα και ο Σιράκ. Και η Μέρκελ. Η Μέρκελ, ο Κόλ. Ο Κόλ. Υπήρχαν και ο Σρέντερ. Υπήρχαν προσωπικότητες οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούσαν και ως οι πολιτικές ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγαμε, χωρίς να ξέρουμε και λεπτομέρειες, ότι τέλος πάντων κάπου πάει το καράβι. Τώρα, πού πάει το καράβι που λέγεται Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθυσών των εξελίξεων που μόλις πριν από λίγο ο ίδιος εσείς μας περιγράψατε? Θα έλεγα ότι το καράβι αυτή τη στιγμή κυβερνιέται από πολιτικούς νάνους και δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω από αυτό που λέει η έκφραση. Έχουμε ηγέτες αρχής γεννωμένης από την Γερμανία, αρχής επίσης στη Γαλλία, ο παραδοσιακός γαλλογερμανικός άξονας, είδαμε ότι τα κόμματά τους
είναι μόνο στο 15-20% του πληθυσμού. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι ουσιαστικά πίσω, μόλις το 15% του πληθυσμού ψήφισε σε ευρωεκλογές το περιβόητο S5. Στη Γαλλία το ίδιο. Βλέπουμε λοιπόν ηγέτες αδύναμους, οι οποίοι δεν έχουν αυτήν την ισχύ να επηρεάσουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη θα κινείται από εδώ και πέρα κυρίως σε ό,τι αφορά την εθνική πολιτική των κομμάτων, και αυτό ουσιαστικά πρεσβεύει και η άνοδος των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Θέλουν το έθνος πάνω από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ναι, αυτό που ξέρετε, σαν συνέχεια της ερώτησης που σας έκανα πριν από λίγο, αν δούμε τα πρόσωπα που προεπιλέχθηκαν για τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Φόντερ Λάιεν, η Καλάς και ο Κώστα, για τον Κώστα δεν γνωρίζω τίποτα, η Φόντερ Λάιεν είναι, δεν θέλω να πω τίποτα για το ύψος, το πολιτικό της ύψος, όχι το φυσικό, εσείς να πείτε. Αυτή η Καλάς βγήκε από το πουθενά και το μόνο που βλέπουμε είναι ότι έχει ακραίες θέσεις, δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε πού είσαι Μπορέλ, παίρνει τη θέση του Μπορέλ. Για τον Κώστα δεν τον γνωρίζω, τον Πορτογάλο πρώην Πρωθυπουργό. Τι έχετε να πείτε για την νέα ηγεσία, την κυοφορούμενη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολύ σωστά το είπατε, κυοφορούμενη, γιατί η νέα ηγεσία και κυρίως η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία Κάγια Κάλλας, ήδη επικεφαλής της διπλωματίας, θα πρέπει να ψηφιστούν, να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Ιουλίου. Μα έχουν γίνει ήδη συμφωνίες. Έχουν γίνει ήδη συμφωνίες, αλλά να ξέρετε ότι και στο παρελθόν παρατηρήθηκαν απώλειες 10 έως 15% μέσα στα ίδια τα κόμματα που είχαν συμφωνήσει, από ευρωβουλευτές που για πολλούς λόγους διαφωνούσαν με τα πρόσωπα. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι με την κυρία Φόντερ Λάιεν είχε διαφωνήσει και η κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ είχε προτείνει τότε ως πρόεδρο τον κύριο Βέμπερ. Είναι ο ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και τελικά η κυρία Φόντερ Λάιεν εξελέγει τότε, προωθήθηκε τότε από τον κύριο Μακρόν. Επίσης, η κυρία Φόντερ Λάιεν πόθεν έλκει τη δύναμη της, διότι ξέρω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη ένα ζήτημα εις βάρος της για 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μία παραγγελία για τα εμβόλια για τον COVID. Πώς είναι δυνατόν? Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, όχι από κάποιο περιφερειακό δικαστήριο, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά, μετά από αποφάσεις βελγικών δικαστήριων, πώς και γιατί με μυστική διπλωματία, με μυστικά SMS, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, προσωπικά η κυρία Φόντερ Λάιεν προχώρησε σε συμφωνία με μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Ευρώπη για την αγορά 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά του COVID, αξίας 21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Που είναι μόνο μία παραγγελία. Που είναι μία παραγγελία. Υπήρχε και άλλη παραγγελία. Συνολικά μιλάνε για παραγγελίες ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μυστική διπλωματία, με μυστικά SMS, τα οποία η κυρία Φόντερ Λάιεν αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα. Φανταστείτε στην Ελλάδα ένας πολιτικός να έκανε παραγγελίες με ουσιαστικά ανάθεση για μια έκτακτη περίοδο, όπως ήταν η περίοδος του COVID, όχι 20 και 40 δισεκατομμυρίων, 100 ευρώ σε μια άγνωστη ή σε μια άλλη εταιρεία, και να μην υπήρχε, να μην λογοδοτούσε, να αρνιόταν να αποδείξει πώς και γιατί τα έδωσε. Η κυρία Φόντερ Λάιεν λοιπόν έχει πολλά να ακούσει και η δίκη θα γίνει το Δεκέμβρη. Η κυρία Κάλλας. Η κυρία Κάλλας είναι μια Εστονή πρωθυπουργός. Είναι νεαρή, 42 χρονών. Έχει το εξής θέμα, κυρία Κάλλας. Η κυρία Κάλλας, ο πατέρας της, ο παππούς της, η οικογένειά της είχε γενικά διωχθεί επί σταλινικής περίοδου στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Είχε πάει μάλιστα, είχαν εκτοπιστεί στην εξορία στη Σιβηρία. Ήταν αιτία η στάση τους απέναντι στους Ναζί. Η στάση τους απέναντι στους Ναζί. Είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. Είχαν κατηγορηθεί για συνεργασία με τους Ναζί. Αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ. Καλά, τώρα στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορείς να βρεις άκρη τώρα. Εποχή Στάλιν ήταν δύσκολα. Εάν οι κατηγορίες τώρα σταθούν ή όχι. Ναι. Το θέμα είναι ότι η κυρία Κάλλας έχει μια πολύ σκληρή αντιρωσική, ένα αντιρωσικό μένος, το οποίο εκφράζεται συνεχώς. Λόγω της οικογενειακής ιστορίας. Για να μην παρεξηγηθούμε, επειδή είπα στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορείς να βρεις άκρη, έχω παραδείγματα που, με ντοκουμέντα Ελλήνων που στήθηκαν μάρτυρες
για να καταδείξουν κάποιους ιερείς τις ελληνικές κοινότητες της Νότιας Θρασίας ως πράκτορες της Ελλάδας ή της Δύσης, οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, τους σκότωσαν και τώρα επί Πούτιν τους αποκατέστησαν και είπαν ότι οι μάρτυρες ήταν ψευδομάρτυρες. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα, για να μην δεχτούμε... Έχω ντοκουμέντα στα χέρια μου. Δεν είναι θέμα αντισοβιετισμού, δεν είναι θέμα αντίθεσης με την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ένα επαρκτό θέμα. Οι διώξεις επί Στάλιν και οι μεγάλες δίκες της Μόσχας το 1938 είναι γνωστές σε όλους και τα γκουλάγκ επίσης. Αλλά ας σταματήσουμε εκεί, είναι θέμα άλλης συζήτησης. Ναι. Η κυρία Κάλλας λοιπόν έχει ένα πολύ σκληρό αντιρωσικό μένος και αυτό να καταλάβει ότι η εφημερίδα Πολίτικο, η ιστοσελίδα Πολίτικο, της είπε ότι λέει και συνήθως η κυρία Κάλλας ότι για πρωινό τρώει Ρώσους στρατιώτες. Κάτι βέβαια ενόχλησε την κυρία Κάλλας, η οποία είπε ότι δεν το κάνω κτλ. Όμως. Το τρώει για μεσημεριανό. Ναι. Όμως το θέμα είναι ότι. Να μην τη έρθει βαρύ το πρωί. Ακριβώς. Για να μην. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έχοντας ως επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο λέει δεν θέλω καμία συζήτηση συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων ενός επώδυνου ακόμα συμβιβασμού με την Μόσχα για να τελειώσει η εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι θα οδηγήσει την ευρωπαϊκή πολιτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ακόμα πιο σκληρή αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για τους κινδύνους ενός πολέμου, που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ υπαρκτή, αλλά και για τον κίνδυνο ουσιαστικά της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι η σύγκρουση με τη Μόσχα έχει οδηγήσει μετά από 14 πακέτα κυρώσεων όχι τόσο στην υπονόμευση της ρωσικής οικονομίας που αυξάνεται με ρυθμούς 3,5% πέρυσι, αλλά υπονόμευση της οικονομίας της Ευρωζώνης. Είναι γνωστό κύριε Ψήλο ότι όταν επιβάλλεις κυρώσεις πλήττονται αμφότεροι. Έτσι. Οι συναλλασσόμενοι. Όταν δε η Ευρώπη δεν έχει να πάρει από πουθενά φθηνότερες ενεργειακές πρώτες ύλες, ενώ η άλλη πλευρά, η Ρωσία, μπορεί να τις πουλήσει αλλού, τότε πλήττεται μόνο η Ευρώπη. Και αυτό έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει. Και σε αυτό θέλω να πω το σημείο επίσης, πολύ σημαντικό, ότι με την πολιτική αυτή της ακριβής ενέργειας βλέπουμε μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να φεύγουν και να εγκαθίστανται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου εκεί υπάρχουν 400 δισεκατομμύρια από τον νόμο Biden σε δωρεάν χρήμα και ενέργεια στο 1/5 του κόστους στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πάμε για αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε υπό το φως πια των νέων εξελίξεων και της ανόδου της άκρας δεξιάς, η οποία... Αυτές είναι κάποιες από τις αιτίες που στέλνουν ανθρώπους εκεί, είναι και ακριβώς αυτές που αναφέρατε τώρα. Κύριε Ψήλο, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τους φίλους του καναλιού. Είναι μια απόδειξη αυτών που είπα στην αρχή, ότι η ελληνική δημοσιογραφία είναι ζωντανή και ένας τέτοιος εκπρόσωπος είναι ο κύριος Ψήλος. Κρατάμε το ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών, κύριε Ψήλο. Να δούμε το διατάφτα. Ναι, προκαταλαμβάνουμε και υποκλέπτουμε την υπόσχεσή σας την επόμενη εβδομάδα να είμαστε και πάλι μαζί. Τιμή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.